Να ξεκινήσω από το θέμα που έθεσε η κυρία Λιαγκούλη. Φυσικά αυτά είναι καταδικαστέα εκ των προτέρων. Αλλά δεν σας άκουσα να πείτε τίποτα. Και όταν καταγγείλαμε με στοιχεία τις συνακροάσεις που υπήρχαν και υπάρχουν ακόμα στην έδρα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ στον Περισσό και ήσασταν και η κυβέρνηση εσείς τότε και η απάντηση ήταν τίποτα. Όταν γίνονταν αυτά, βρεθήκαμε στη Βρετανία και εκεί σταμάτησαν όλα. Τώρα το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι πρέπει να απαντήσετε. Ποιος παρακολουθεί? Τουλάχιστον εσείς οι κυβερνητικοί. Ποιοι είναι αυτοί που παρακολουθούν? Τι αποδείχτηκε ιστορικά? Μυστικές υπηρεσίες. CIA, MI6 και δεν συμμαζεύεται. Και εσείς που είσαστε και πολύ φίλοι με το Ισραήλ, τι έχετε να πείτε για το λογισμικό αυτό το Predator, δεν ξέρω πώς προφέρετε, που ήταν Ισραηλινής εταιρείας και το οποίο κυκλοφόρησε παντού. Με το οποίο μπορούσε να παρακολουθεί τον καθέναν. Τι τιμωρήθηκε η εταιρεία? Κυρώσεις κατά του Ισραήλ? Τίποτα. Επομένως αλωνίζουν και είναι γνωστό αυτό. Και είναι δεδομένο και φτάνουμε σε σημείο να λέμε όταν μιλάμε στο κινητό, ξέρετε, τώρα είναι σαν να μιλάμε με τα μεγάφωνα στο Σύνταγμα και να είναι όλα τα κανάλια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ας μην κάνουν ορισμένοι τον, δεν λέω για εσάς, τον έκπληκτο για το τι συμβαίνει.